Συνεχίζουμε τις συνεντεύξεις στο γήπεδο του Λιανοβεργίου. Μαζί μας ο μεγάλος πρωταγωνιστής για ακόμα μία φορά των Τρικάλων εδώ στο γήπεδο του Λιανοβεργίου. Και όχι μόνο βέβαια, ένα τέρμα τα έχει πετύχει μέχρι τώρα. Είναι το πέμπτο τέρμα το οποίο πετυχαίνει στο γήπεδο του Λιανοβεργίου. Τρία για το κύπελο και δύο σήμερα για το πρωτάθλημα. Ο Γιώργος ο Κίτσας. Γιώργο, να ξεκινήσουμε λέγοντας καταρχήν ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα ή ευχαριστημένος από τη δική σου απόδοση. Γενικά και από τη δική μου και το αποτέλεσμα και την ομάδα μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Φυσικά δεν πήγαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν λίγο χλιαροί. Εντάξει, ήρθε το 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο καλύτερα, πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Και όπως έγινε, Τάσο, ήρθε η κόκκινη κάρτα και πήραμε λίγο τα πάνω μας. Ήταν φυσιολογικό να ρωτάτε όλοι, όχι μόνο εσύ, αλλά σε άκουσα πολύ έντονα στο τέλος του αγώνα να ρωτάς το τι έγινε στο Αλεξάνδρεια, ΠΑΟΚ Αλεξάνδριας και να χαίρεσαι για το ότι υπάρχει μια ισοπαλία και απώλεια βαθμών για την Αλεξάνδρεια και βέβαια αυτό πλασάρει τα Τρίκαλα προς τα πάνω. Το μυαλό σου ήταν εκεί. Ναι. Εντάξει, το 0-2 ήταν το μυαλό μου εκεί να σουφάρει ο ΠΑΟΚ και αν μπορεί να το κάνει ανατροπή θα ήταν το καλύτερο. Αλλά εντάξει, δεν ξέρεις, εδώ παίζω μπάλα, η καρδιά μου στον ΠΑΟΚ Αλεξανδρίας. Δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Ό,τι μπορώ, προσφέρω στην ομάδα των Μεγαλεξάνδρων Τρικάλων. Αφιερωμένα τα γκολ που. Γιατί σε είδαμε να τρέχεις στον Τάκη του Παπαδόπουλο στο πρώτο γκολ. Στην οικογένεια του κουμπάρου μου, τον Τάκη του Παπαδόπουλο και στην κόρη μου φυσικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Τάσο, ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε τις συνεντεύξεις στο γήπεδο του Λιανοβεργίου με τον προπονητή των γηπεδούχων της ομάδας της Δόξας Λιανοβεργίου, τον κύριο Σάκη Παγκούρα. Σάκη, σίγουρα από το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είσαι ευχαριστημένος. Παρ' όλα αυτά, από την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών σου είσαι. Ναι, πραγματικά μπορώ να τους δώσω συγχαρητήρια. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Παίξαν στα ίσια μια ομάδα η οποία θα είναι από τους διεκδικητές του τίτλου. Εμείς είμαστε μια ομάδα νεοφώτιστη, χωρίς να είναι δικαιολογία αυτή ότι είμαστε νεοφώτιστοι. Απλώς από τη στιγμή που συμμετάσχεις σε αυτό εδώ το πρωτάθλημα, πρέπει να είσαι από το πρώτο αγώνα μέχρι τον τελευταίο να είσαι σε εγρήγορση. Σε χαροποιεί το γεγονός ότι ακόμα και ο αντίπαλος προπονητής σου έδωσε συγχαρητήρια μετά το τέλος της αναμέτρησης ή την εμφάνιση της ομάδας. Τον Γιώργο τον ξέρω. Ξέρω ότι είναι ένα τίμιο παιδί, ξέρω ότι βλέπει πραγματικά γιατί δεν έχει σκοτώσει τον ποδοσφαιριστή ακόμα από μέσα του. Είναι ενεργεία. Τιμά την ομάδα μου. Τιμά την ομάδα μου αυτά τα λόγια και του εύχομαι ό,τι καλύτερο γιατί πρέπει να αντιπαραδώσω και εγώ τις ευχές του. Τώρα από εκεί και πέρα κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Καταθέσαμε ψυχή, σώμα. Πιστεύω ότι καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα έπαιξε η κόκκινη κάρτα του Καρδουλαμά, να μην γελιόμαστε. Ήτανε. Κοιτάξτε. Επειδή γνωρίζω τον Καρδουλαμά, δεν ήθελε ούτε μία στο δισεκατομμύριο να χτυπήσει εκτός φάσης. Ήταν πεσμένος. Τώρα έτσι έκρινε ο διαιτητής. Από τη στιγμή που έκρινε ο διαιτητής, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω κάποια απόφαση. Αλλά θα είναι πολύ αστείο, πάρα πολύ αστείο, να τιμωρηθεί με τρεις. Δηλαδή, επειδή ξέρω ότι παρακολουθούν είτε από την Ένωση είτε από αυτά εδώ τα site σας, θα είναι πάρα πολύ αστείο πραγματικά αν δεν πάρει την γνώμη και την άποψη του διαιτητή. Να τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές αυτός ο παίκτης. Μάλιστα. Την προηγούμενη αγωνιστική στο παιχνίδι με τον Άραχο μιλούσαμε και τότε ήταν που στον ντέρμπι επικράτησε η Αλεξάνδρεια και ανέβηκε πιο ψηλά. Σε είχα ρωτήσει τότε αν έχει το πρώτο λόγο πλέον στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ήσουν ξεκάθαρος, είπες ότι όχι βέβαια γιατί θα υπάρξουν στραβοπατήματα για τους πρώτους οι οποίοι είναι. Δικαιώνεσαι με το χ της Αλεξάνδρειας με τον ΠΑΟΚ. Τι βλέπεις στη συνέχεια? Μία από τα ίδια. Θα γίνουν έτσι όπως εμφανίζονται οι ομάδες, έτσι όπως έχω δει τις ομάδες, δεν έχουμε παίξει ακόμη με την Αλεξάνδρεια, η οποία είναι και αυτή με έμπειρους ποδοσφαιριστές. Οι τρεις οι ομάδες μέχρι τέλους θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό πιστεύω και έτσι θα πάει μέχρι την τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα, εκτός και αν δούνε κάποιοι προπονητές από αυτές τις τρεις μιλάω, τις τέσσερις και ο ΠΑΟΚ μέσα, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που έκοψε την Αλεξάνδρεια, δούνε ότι έχουν κάποια λειψανδρία σε ποδοσφαιριστές ή οτιδήποτε και ενισχυθούν, εκεί θα γύρει λίγο η πλάστιγκα σε όποιον ενισχυθεί περισσότερο με καλύτερους και ποιοτικότερους παίκτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.